Είμαι ο Παναγιώτης Αβίδης, είμαι αντιπρόεδρος στην Κινσέπ Άγκη στο Δράση και πρόσωπος τύπου της διοργάνωσης που σας φιλοξενούμε. Η αναβίωση ξεκίνησε το 2016. Ήταν μια ιδέα της Κινσέπ Άγκη στο Δράση που μέσα στους καταστατικούς της σκοπούς έχει την προώθηση του ιστορικού τουρισμού. Την χρονιά εκείνη το προτείναμε στην τότε νέα Δημοτική Αρχή, στον κύριο Φώτη Δομοκτσίδη, Συνδικής, ο οποίος προς τιμή του ως πρώην στρατηγικός αποδέχτηκε την ιδέα, την πρόταση, την υιοθέτησε και την στήριξε με όλες τις δυνάμεις. Θέλω να είμαι δίκαιος, η αναβίωση, η εκδήλωση αναβίωσης δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη του Δήμου και χωρίς βεβαίως την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Λειτουργίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό ότι τόσο ο Δήμος Συνδικής όσο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την πρώτη χρονιά και φέτος και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έπρακτα ως χορηγός, ως συνδιοργανωτής και χορηγός στηρίζουν την εκδήλωση αυτή γιατί έχουν αντιληφθεί ότι και διατηρεί την ιστορική μνήμη και την προωθεί και βεβαίως φέρνει χιλιάδες ξένου κόσμου στην περιοχή μας. Το είδατε πρόπερση, το είδατε πέρσι, το δείτε, το βλέπουμε και φέτος. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τοπική οικονομία. Οι ιστορικές αναβιώσεις είναι κάτι που συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, Νορμανδία, Βερντέν, στη Γαλλία και τα δύο. Είναι μια χώρα που για μένα είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πώς μια χώρα και οι τοπικές κοινωνίες αξιοποίησαν την ιστορική κληρονομιά του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγο πριν αναφερθεί, ρωτήσατε πώς γεννήθηκε η ιδέα. Γεννήθηκε από ένα ταξίδι το 2015 στο Βερντέν. Μια πόλη 60.000 κατοίκων που ζει κυριολεκτικά από τον ιστορικό τουρισμό. Βλέποντας τι έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί πέρα, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ανάλογο σε μικρότερη σαφώς βάση και στην περιοχή. Μια περιοχή με 8 από τα 21 οχυρά της γραμμής Μεταξά, μια γραμμή με 3 πολεμικά μουσεία, 2 του στρατού και 1 ιδιωτικό, μια περιοχή με έντονο ιστορικό φορτίο από την νεότερη ελληνική ιστορία. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία χρόνο με τον χρόνο προσπαθούμε να επιλύσουμε συνεργασία με τον Δήμο, την Περιφέρεια, κυρίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και βλέπετε ότι χρόνο με τον χρόνο η διοργάνωση αυτή πηγαίνει ένα σκαλί ψηλότερα.